Είμαι κομμάτι μιας χαμένης γενιάς και αρνούμαι να πιστέψω πως μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι σοκαριστικό, αλλά η πραγματική ευτυχία έρχεται από μέσα μας, είναι ψέμα και το χρήμα θα με κάνει ευτυχισμένο. Οπότε, σε 30 χρόνια θα πω στα παιδιά μου πως δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Το αφεντικό μου θα γνωρίζει ότι έχω ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές μου, επειδή το να δουλεύεις είναι πιο σημαντικό από το να έχεις οικογένεια. Σας λέω τούτο. Κάποτε οι οικογένειες έμεναν δεμένες, αλλά αυτό δεν θα ισχύει στη δική μου εποχή. Αυτή είναι μια εποχή γρήγορων ταχυτήτων. Οι ειδικοί μου λένε ότι σε 30 χρόνια από τώρα θα γιορτάζω τη 10η επέτειο του διαζυγίου μου. Δεν πιστεύω ότι θα ζω σε μια χώρα που την έφτιαξα εγώ. Στο μέλλον η περιβαλλοντική καταστροφή θα είναι φυσιολογική. Δεν θα ισχύει πια το ότι η γενιά μου και εγώ ενδιαφερόμαστε για τη γη. Θα είναι προφανές ότι οι νέοι είναι απαθείς και νισταγμένοι. Είναι ανόητο να υποτεθεί ότι υπάρχει ελπίδα. Και όλα αυτά θα ισχύουν εκτός και αν τα αντιστρέψουμε. Υπάρχει ελπίδα. Είναι ανόητο να υποτεθεί ότι οι νέοι είναι απαθείς και νισταγμένοι. Θα είναι προφανές ότι η γενιά μου και εγώ ενδιαφερόμαστε για τη γη. Δεν θα ισχύει πια το ότι η περιβαλλοντική καταστροφή θα είναι φυσιολογική. Στο μέλλον θα ζω σε μια χώρα που την έφτιαξα εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα γιορτάζω τη 10η επέτειο του διαζυγίου μου σε 30 χρόνια από τώρα. Οι ειδικοί μου λένε ότι αυτή είναι μια εποχή γρήγορων ταχυτήτων, αλλά αυτό δεν θα ισχύει στη δική μου εποχή. Οι οικογένειες έμεναν δεμένες κάποτε. Σας λέω τούτο. Το να έχεις οικογένεια είναι πιο σημαντικό από το να δουλεύεις. Έχω ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές μου, επειδή το αφεντικό μου θα γνωρίζει ότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Οπότε σε 30 χρόνια θα πω στα παιδιά μου πως το χρήμα θα με κάνει ευτυχισμένο είναι ψέμα και η πραγματική ευτυχία έρχεται από μέσα μας. Αυτό μπορεί να είναι σοκαριστικό, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο και αρνούμαι να πιστέψω πως είμαι κομμάτι μιας χαμένης γενιάς.